Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Άρωμα Ελλάδος, σας παρουσιάζει και πάλι κάτι για το οποίο οι άλλοι δεν μιλούν. Και ενώ έχουν λαλιά, έχουν φωνή, και μάλιστα ελληνική φωνή, δεν μιλούν για την ελληνική φωνή, για την ελληνική γλώσσα. Κι όμως, η γλώσσα είναι η πατρίδα μας. Σήμερα, ποιον άλλον θα μπορούσα να έχω καλεσμένο για αυτό το θέμα παρά την αγαπημένη μας καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Τζάνη, για να μιλήσουμε για την ανωτερότητα της ελληνικής γλώσσης. Μαρία μου, ξανά σε φέρνω εδώ πέρα, γιατί αυτά τα θέματα, τα οποία είναι τα πιο σοβαρά εθνικά θέματα, δεν τα συζητάμε, δεν τα αγγίζουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είμαι υπερβολικός που το λέω καθόλου. Η ανωτερότητα της ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή, ακούγεται υπερβολικό, δηλαδή ακούγεται εθνικιστικό, ακούγεται παρανοϊκό. Συγγνώμη, αν ακούγεται στα αυτιά κάποιον εντός εθνικιστικό, παρανοϊκό, τότε θα πρέπει να πούν τον Χάιζενμπεργκ, τον Μάρεϊ. Τον Χάιζενμπεργκ τον ξέρουμε. Ο Μάρεϊ είναι καθηγητής στην Οξφόρδη της ελληνικής γλώσσης, διάσημος για τα αυτά. Να πούμε τον ίδιον, τον Bill Gates. Έτσι. Να πούμε νομπελίστες φυσικούς, όπως θα δούμε. Να πούμε υπουργούς παιδείας της Γαλλίας. Να δούμε όλη την Ευρώπη, μηδέ εξαιρουμένη και την Ρωσία, που από τον Ιανουάριο του 2015 επέβαλε δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά. Να πούμε εθνικιστές και παρανοϊκούς, τους διευθυντές μεγαλοεταιριών και κυρίως εταιριών που ασχολούνται με την πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη, που πληρώνουν για να μαθαίνουν τα στελέχη τους την ελληνική γλώσσα, την αρχαία. Ωραία, η ερώτηση μου ήταν λίγο. Αντιλαμβάνεσαι έτσι, λοιπόν, ότι εμείς όχι μόνο δεν είμαστε παρανοϊκοί και εθνικιστές, που εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να με πουν εθνικίστρια. Το θεωρώ τιμή μου, το ξαναλέω. Όποιος έχει πρόβλημα με το έθνος, πρόβλημά του να το λύσει. Αλλά αντίθετα θα έλεγα, Γιώργο μου, ότι ολιγορούμε. Ολιγορούμε ως πολιτεία, ολιγορούμε και εμείς ακόμα ολιγορούμε. Δηλαδή θα έπρεπε να είμαστε όπως στα πρώτα χρόνια της απελευθερώσεως και επανιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους, που όταν, το θυμίζω αυτό, το λέω απ' την αρχή, όταν τόλμησε το παλάτι με την Όλγα και τους γύρω της να μεταφράσει το Ευαγγέλιο και τις τραγωδίες που παίζονταν στο τότε Βασιλικό Θέατρο, έτυχε να παίζεται η Ορέστια του Εσχύλου, λοιπόν, και τα μετέφρασαν στην Δημοτική, ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Είχαμε και νεκρούς. Άκουσέ με. Είχαμε και νεκρούς. 11 εφημερίδες εναντίον, μόνο 2 υπέρ, όλα τα εργατικά συνδικάτα εναντίον, στο δρόμο και με ανακοινώσεις, οι φοιτητές καλά. Και το σημαντικότερο, πάρα πολύ έμποροι και διάφοροι άνθρωποι, κουρία και τα λοιπά, είχαν βάλει μαύρα κρέπια στην Αθήνα και στον Πειραιά, που ήταν και τα μόνα αστικά κέντρα. Τα λεγόμενα μαύρα κρέπια. Αναγκάστηκε ο ίδιος ο βασιλιάς να σταματήσει τις παραστάσεις και να σταματήσει και αυτό το έσχος. Λοιπόν, πάμε να μου πεις, γιατί είναι ανώτερη η ελληνική γλώσσα? Μάλιστα. Η ελληνική γλώσσα, μιλάμε πάντα για την γλώσσα των προγόνων, που τη μιλάμε και σήμερα, έτσι λιγάκι ξεφτισμένη, από κάποιους λίγο ρημαγμένη.
από κάποιους άλλους όχι, αλλά η ελληνική γλώσσα, θα το πω πριν, είναι μία ενιαία και σταθερή. Από και τον θα Όμηρο τα αποδείξουμε και θα τα αποδείξουμε αυτό. Λοιπόν, ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε άλλο ένα μισάωρο για να φέρω ομηρικό λεξικό του 18ου αιώνα. Φανταζίδι αυτό. Που έχει Γερμανός είναι αυτός που το έκανε, που έχει στο τέλος πλέον των 2.000 λέξεων ομηρικές και σημερινές ελληνικές, οι οποίες περισσότερο είναι αυτούσιες. Που σημαίνει 3.000 χρόνια τουλάχιστον έχουμε τις ίδιες λέξεις. Έχουμε τις ίδιες λέξεις και χρησιμοποιούμε και ζούμε με αυτές και συνεννοούμαστε με αυτές. Θα διαφωνήσω 3.000 χρόνια. Γι' αυτό είπα τουλάχιστον. Έτσι. Όχι τουλάχιστον, θα διαφωνήσω. Λοιπόν, σε πλήρη αυτή η γλώσσα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από την 5η χιλιετία και 2, 7. 7. Τώρα, τα γράμματα τα ελληνικά, με κάποιες λέξεις που δεν έχει βρεθεί τίποτα για να το δούμε. Ίσως η γραμμική αλφα να μας έλεγε τέτοια πράγματα. Πάει πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Και δηλαδή, ακόμα πιο πριν πίσω είναι το τα σύμβολα. Το 7008 και... τότε είχαμε και τα σύμβολα. Γιατί έχουμε ευρήματα. Ευρήματα. Ενώ το ξέρουμε τώρα έχουμε ευρήματα. Και έχω, ας πούμε, σημειώσει κάποια. Λοιπόν, μιλάμε για ενιαία γλώσσα, την ελληνική. Βέβαια στη νέα, δυστυχώς, έχουμε αλλάξει σύνταξη και κάποια στοιχεία της γραμματικής. Ωστόσο, μιλάμε ελληνικά μέσα από τη σύνθεση και την παραγωγή των λέξεων, όπως λες πολύ προσφυώς εσύ, δηλαδή με πολύ εξυπνάδα, ότι η ελληνική γλώσσα είναι μαρτυριάρα. Σήμερα δεν λέμε, δεν έχουμε τα σημαδάκια που μου είπε μια φοιτητριά μου όταν έγραφα πολυτονικά στον πίνακα. Ψηλέτε, και ο πρόεδρος μου έλεγε είναι παράνομο, και του έλεγα εσείς είστε παράνομοι και η κυβέρνησή σας. Λοιπόν, και δεν έχουμε τα σημαδάκια της δασίας. Όμως όταν ρωτάω κάποιο μαθητή από φιλικά μου πρόσωπα, τα παιδιά τους, γιατί λες καθημερινή, είναι, λέω, σύνθετη λέξη, μου λέει ναι. Δηλαδή, λέει, κατά, λέω, και γιατί δεν λέει καθημερινή. Λέει, δεν ξέρω. Λέω, γιατί η ημέρα παίρνει δασία και εδώ ήταν ένα γράμμα, το δίγαμα ανάμεσα. Λοιπόν, τα παιδιά ανοίγουν ματάκια. Α, γι' αυτό. Λοιπόν, μπορείς, λέω, μου βρεις και άλλες λέξεις και να δεις τι ωραία που τις βρίσκει. Λοιπόν, θέλω να πω, δηλαδή, είναι μαρτυριάρα που λες και εσύ η ελληνική έτσι, γλώσσα, και είναι μαρτυριάρα και στις ξένες γλώσσες. Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, θυμάμαι ότι όταν μου λέγανε στην Αγγλία, ας πούμε, I kiss you, έτσι, σε φιλώ, ας πούμε, τους έλεγα να σας πω, χαίρομαι πολύ που μου μιλάτε ελληνικά. Γουρλώναν ματάκια και οι συνάδελφοι εκεί από το... όταν έκανα τέλος πάντων μεταπτυχιακά εκεί. Λοιπόν, και μου λέγανε πώς. Και τους έλεγα το κοινέο είναι ομηρικό και σημαίνει ακριβώς σε φιλάω, σε ασπάζομαι. Οι Έλληνες ποτέ δεν λέγανε φιλάω να σου δώσει ένα φιλί. Όταν λέγανε φιλάω εννοούσαν σε αγαπάω. Εξού και φίλος. Λοιπόν, δεν μπορώ, βλέπεις, τα παίρνω και βάζω και γεμίσματα. Ένα λεπτό. Ναι. Θέλω λοιπόν να σου τα πω μαζεμένα και μετά εσύ να με ρωτάς να τα αναλύουμε το καθένα. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, είναι μία γλώσσα η οποία έχει απίστευτη ευκρίνεια και σαφήνεια.
Δηλαδή, τι εννοώ με την ευκρίνεια και τη σαφήνεια, ότι έχεις μια λέξη. Αυτή η λέξη είναι έτσι, έχει μια έννοια. Σημαίνω. Η λέξη προσδιορίζει την έννοια. Ακριβώς. Ακριβώς η ίδια. Η ίδια. Αυτό δεν θα το βρεις στις άλλες λέξεις, εκτός και αν είναι δάνειο από την ελληνική. Να πω τώρα ότι έχουμε έρευνες από μεγάλους επιστήμονες πανεπιστημιακούς από Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Λατινική Αμερική, ακόμα και Ιαπωνία, που αποδεικνύουν ότι όχι μόνον η Αμερική, όχι μόνον η Ασία, εκτός από την Κινέζικη που έχει και εκείνη και την Ιαπωνική, όλες οι άλλες γλώσσες, αυτό λένε, έχουν μέχρι ας πούμε τα νησιά της Πολυνησίας, μέχρι τη γη του Πυρός κάτω, όλες οι γλώσσες είναι διάλεκτοι, προσέξτε, τι λένε οι ξένοι, διάλεκτοι της ελληνικής. Και επιπλέον, όταν λοιπόν έχουμε αυτά καθ' αυτά τα λήματα, εκεί οι λέξεις τους, το σημαίνον με το σημαινόμενον έχει ταυτότητα. Δηλαδή, λέει αυτό που λέει η λέξη. Περιγράφει ή φανερώνει. Ενώ σε καμία άλλη γλώσσα δεν γίνεται αυτό, εκτός και αν έχει το δάνειο της ελληνικής. Επίσης, και είναι εξίσου σημαντικό και αυτό, είναι μία γλώσσα η οποία μπορεί να γεννά διαρκώς έννοιες. Είναι η μόνη γλώσσα που γεννάει. Αυτό το έχουμε από τη Silicon Valley. Λοιπόν, γεννάει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε φαινόμενο, on, κατάσταση, μηχανή, τεχνούργημα, ή, οτιδήποτε, ναι, οτιδήποτε βρεθεί, θα συμβεί στο μέλλον ή θα βρεθεί ή και τώρα, η ελληνική μπορεί να το προσδιορίσει με μία μόνο λέξη, που αυτή η λέξη θα δηλώνει το τι, το που και το πώς. Και όταν πρόκειται για αφηρημένη συνθήκη, δηλαδή έχει ένα φαινόμενο που το κάνει αφαίρεση, γιατί είναι η μόνη που έχει την δύναμη να κάνει αφαίρεση εννοιών και να δίνει νόμους φυσικούς κτλ. Λοιπόν, και σε περίπτωση που θα κάνει αφαίρεση, και το γιατί, το ουένεκα, γιατί λέγεται αυτό. Να δώσω τώρα ένα παραδειγματάκι για να μην... Να μου δώσεις. Λέμε ας πούμε, μητροραγία. Τι είπα να πει μητροραγία? Αιμορραγία. Έτσι, απώλεια αίματος σε συνεχή ροή, το ρέο, από τη μήτρα. Το τι, το πώς και από πού. Μία λέξη που στις ξένες θα έπρεπε να την πούν μόνο περιφραστικά. Ή να πάρουν την ελληνική λέξη και την κάνουν αγγλική. Μα, συγγνώμη, πώς με προλαβαίνεις. Λοιπόν, θα την λέγανε λοιπόν περιφραστικά. Τι κάνουν λοιπόν? Έχει υπολογιστεί από επιστήμονες ότι είναι περίπου 30 εκατομμύρια το σύνολο των επιστημονικών όρων. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εννοιών σήμερα είναι ελληνικές έννοιες, λέξεις. Γιατί η ελληνική λέξη μπορεί να το δώσει αυτό ξεκάθαρα. Όπου δεν φρόντισαν ή δεν ήξεραν
να πάρουν την ελληνική λέξη, εκεί αναγκάστηκαν να φτιάξουν αρχικά από το περιφραστικό σχήμα που λένε στη γλώσσα αυτού που κάνουν και να φτιάξουν τα αρχικά. Και έρχονται μετά άλλοι επιστήμονες και το παίρνουν αυτό και το κάνουν κανονικά. Να τα πω και μπορούμε να επανέλθουμε. Μισό λεπτό, θέλω να πω εδώ ότι έχεις επιμεληθεί μία από τις σημαντικότερες εργασίες που έγιναν στο Πανεπιστήμιο και την έχουμε τιμή μας και κορώνα μας αυτή την εργασία και μπράβο σου, δημόσια το λέω για άλλη μια φορά, παρόλο που δεν αναφέρεται και δεν λέγεται συχνά, της Ειρήνης Μαυροπούλου, η οποία εργασία μέσω της Ειρήνης διδακτορικό ήταν και με σένα επιβλέπουσα, απέδειξε ότι όποιος μιλάει ελληνικά και μάλιστα αρχαία ελληνικά έχει περισσότερη συνάψη στον εγκέφαλο, έχει περισσότερη δυνατότητα να μιλάει, να είναι ακριβόλεξος και έχει περισσότερη δυνατότητα να σκέφτεται πολλαπλώς. Κατανόησης και εμβάθυνσης. Αυτό, συν το γεγονός ότι τροποποιείται και ο χαρακτήρας. Αυτό είναι διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο επιμελήθηκες εσύ και ήταν πρόταση δική σου να γίνει. Ναι, και ήταν στην επιτροπή την τριμελή, δηλαδή ένα διδακτορικό θέλει 7 ανθρώπους για να αξιολογηθεί, αλλά η προετοιμασία του, η πορεία, η ερευνητική κτλ. Γίνεται από μια επιτροπή τριμελή που έχει έναν επιβλέποντα, δηλαδή έναν πρόεδρο η επιτροπή αυτή, της οποίας είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος. Η άλλη ήταν από την ιατρική και το βιολογικό, νευροεπιστήμονες. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Τι έδειξε λοιπόν αυτή η έρευνα? Έδειξε ακριβώς ότι το σχολείο, κάτι που το ξέραμε βέβαια από τον Πιαζέ, που το είχε παρατηρήσει και στην Ευρώπη, αλλά δεν είχε αποδειχθεί σε αυτή τη χώρα εδώ, ότι τα παιδιά, αυτό δηλαδή που λέει ο Πιαζέ, στέλνουμε τα παιδιά μας στις εγκύκλιες σπουδές με χι ενδιάθετη νοημοσύνη, δηλαδή αυτή που έχει από το γονιδίωμα το κάθε παιδί, και θεωρούμε τον εαυτό μας ευτυχή τελειώνοντας την εκπαίδευση, δηλαδή το δημοτικό και το γυμνάσιο, να την έχει περιορίσει, θεωρούμε τον εαυτό μας ευτυχή, μόνο κατά το ίμιση. Λοιπόν, η έρευνα αυτή απέδειξε ένα από τα σημεία ότι επειδή πήραμε τα παιδιά της ίδιας τάξης, γιατί έπρεπε να είναι, και τα χωρίσαμε με κλήρωση και κάποια παιδιά στην ίδια τάξη δεν παρακολουθούσαν αρχαία, τα άλλα κάνανε αρχαία 2 ώρες την εβδομάδα για όλο το χρόνο. Είχαμε με πολύ έγκυρα τεστ και τα λοιπά σταθμίσει τα παιδιά το καθένα με αντικειμενικούς και απόλυτους τρόπους. Λοιπόν, μετά τι είδαμε? Τα παιδιά τα οποία παρακολουθούσαν αρχαία, όπου οι άλλοι μαθητές τους λέγανε οι αρχαίοι, είχανε επιδόσεις απίστευτες, ακόμα και αν στην αρχή ήτανε πιο χαμηλών δυνατοτήτων, όπως μας δείχνανε σε όλα τα μαθήματα. Σε όλα τα μαθήματα. Σε όλα τα μαθήματα. Δηλαδή πήραμε το γνωστικό υπόβαθρο των παιδιών, οι ερωτήσεις αφορούσαν τα μαθήματα και αφορούσαν και ερωτήσεις κρίσεως. Και αντιθέτως τα άλλα παιδιά, πολλά από τα άλλα παιδιά, όχι όλα βέβαια, αλλά τα περισσότερα από τα άλλα παιδιά, που εδώ βάζω τον γονιό που μπορεί να νοιαζόταν, είχαν μείνει στάσιμα. Και μερικά ήταν και πιο κατώτερα. Μάλιστα. Οι νευροεπιστήμονες όμως που παρακολούθησαν αυτή την εργασία, πού το απέδωσαν, πώς το απέδωσαν, τι είπαν? Μα είχαν γίνει και άλλες έρευνες έξω. Έξω, ναι. Η δικιά εδώ μας στην Ελλάδα ήταν πρωτότυπη όμως. Ναι. Τίποτα. Είναι η ελληνική γλώσσα διεγείρει και καλλιεργεί
τη νόηση. Μάλιστα. Επιπλέον δε έχει και θεραπευτικές ιδιότητες τόσο στον εγκέφαλο, δηλαδή με πειράματα έξω που ανακοινώθηκαν σε διεθνή συνέδρια, μπορεί ας πούμε η μουσικότητά της, το μέτρο και η προσωδία της και η μουσικότητά της όλη, έχει αποδειχθεί ότι έχεις έναν άνθρωπο που είναι μακροχρόνιος χρήστης ηρωίνης και τη σταματάει και του κάνεις ας πούμε ρεϊντικασιόν που λέμε, δηλαδή επαναγωγή. Αυτός έχει κατεστραμμένες πάρα πολλές περιοχές των συνάψεων κτλ. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα κυρίως να ξέρει να τη διαβάζει με σωστό τρόπο, πέρα από το να τη μαθαίνει, θεραπεύει, δηλαδή του δημιουργεί νέες συνάψεις, θεραπεύει βλάβες. Επίσης γνωρίζετε ότι στη Γερμανία και άνοιξε και στην Αυστρία τώρα υπάρχουν κλινικές που πηγαίνουν καρδιοπαθείς και υπερτασικοί άνθρωποι οι οποίοι κόβουν τα χαπάκια, τα υπογλώσσια και σε όλη τους τη ζωή διαβάζουν κείμενο, τους μαθαίνουν επί 1,5 μήνα να διαβάζουν και μετά πάνε σπίτι τους και διαβάζουν 2 φορές την ημέρα ένα μικρό κειμενάκι φωναχτά στον εαυτό τους όπως πρέπει και δεν χρειάζονται φάρμακα. Παίρνουν τον όμηρο σαν χάπι που λέω κι εγώ. Ναι, ναι. Πες μου κάτι. Έχουμε κι άλλα να πούμε για την ιδιαιτερότητά της. Πες μου, ναι, εννοείται. Πες μου, τι είπε ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας για την ελληνική γλώσσα και τι ζήτησε να γίνει. Είχαν αρχίσει αυτοί, εκείνοι, εκεί, ο Λάγκ ήταν αυτός νομίζω, ήταν το 2002, είχε έρθει εδώ, και είπε ότι κάνανε πάρα πολλά πράγματα, φτιάξανε και εργαστηριακές συνθήκες για τα ελληνικά και τα αρχαία και είπε ότι θα ήθελα να χρησιμοποιείτε κι εσείς την ελληνική γλώσσα και εδώ όπως και εμείς. Αυτό είπε. Πολύ σημαντικό. Επίσης να πούμε για τη μεγάλη προσπάθεια και προσφορά που έκανε η Μάριον Μακδόναλντ. Δεν είναι πια βέβαια εν ζωή, αλλά αυτό που άφησε ήταν ανυπέρβλητο. Μιλάμε για το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, της Αμερικής πάλι για άλλη μια φορά, που με τους φοιτητές της κατέγραψε ότι σώζεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία και σε διάφορες εκδόσεις και εκδοχές και έτσι μπορούμε να έχουμε και συγκριτικά. Και προχωρεί και στο πρώτα αυτά του Βυζαντίου, φτάνει ναι, ναι, μέχρι το 16ο αιώνα. Ό,τι έχει η γυναίκα. Βεβαιότατα. Διότι δεν θα έπρεπε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο να το κάνει αυτό, βρε Μαρία μου, τώρα τόσα χρόνια. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Έλα σε παρακαλώ. Περιμέναμε τώρα τη γυναίκα μια. Μα εδώ καλά πέρα τη λέμε νεκρή γλώσσα. Μα τι λέμε τώρα, υπουργοί και αρχηγοί. Μα τι λέμε τώρα. Θα πούμε και για την. Σήμερα. Η ντροπή και το έσχος. Δεν έχω παιδιά στην εκπαίδευση για να έχω ένομο συμφέρον. Αν μπορούν οι άνθρωποι που θα μας ακούσουν να με πάρουν τηλέφωνο ή να σε πάρουν, να κάνουμε μία ομάδα και να ζητήσουν 10 και να βρουν ένα που να έχουν παιδιά και να βρούνε έναν δικηγόρο να κάνει ασφαλιστικά μέτρα να αποσυρθούν αυτά τα αναγνωστικά από την πρώτη γυμνασίου που έχουν στην εισαγωγή ότι η αλφάβητος η ελληνική είναι φοινικική. Θα κάνουμε άλλο θέμα. Και δεν σηκώνεται ο συνάδελφος. Εγώ να πω ας πούμε, που έγραψε και το λεξικό. Μπαμπινιώτης. Ο Μπαμπινιώτης, ο οποίος στο Βήμα του κάνει δήλωση ολόκληρη και κάνει και γράφει και τα λοιπά και λέει ότι καθυστερήσαμε μάλιστα. Όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος στη συνέχεια το είχε αποδεχθεί αυτό το πράγμα από τις έρευνες. Λοιπόν, και οι Έλληνες δεν το γνώριζαν και ο Μπαμπινιώτης είπε ότι τα γράμματα τα φοινικικά δεν είναι
Και ξέρουμε τι έλεγαν οι Έλληνες Φοινικικό και ο Φοίνικας τι ήτανε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γιατί πέρασε ο χρόνος. Μια εκτίμηση θέλω να μου πεις. Πέρασε ο χρόνος. Βέβαια, τι νομίζεις. Μα δεν έχω κι άλλα. Θα κάνουμε κι άλλη εκπομπή. Μα μισό λεπτό. Μισό. Πόσα χρόνια ομιλείται η ελληνική γλώσσα? Αν λάβω υπόψη μου από το Δεσπυλιό, την πινακίδα από τα Γιάννητσά, 7.000. Από 2-3 άλλα πράγματα που θέλω πιο πολύ να μην τα πω στο ίδιο στο εν παρόδο. Και στη Θράκη μας έχουμε βρει. Ναι, λοιπόν, που έχουμε βρει γράμματα ελληνικά και έχουμε βρει και κομμένα κομματάκια από φρασούλες που θα ήταν. Έχουμε και τη γραμμική Β, προϋπήρχε η γραμμική Α. Και πιο πριν τα ιερογλυφικά, που εντέτραβαν μόνο οι ιερείς. Να σου πω. Πες μου λοιπόν. Μία γλώσσα η οποία θα χρησιμεύσει, γιατί εγώ είμαι απολύτως πεπισμένη ότι ο δίσκος της Φεστού ήταν τελετουργικό, θρησκευτικό κομμάτι. Ενδέχεται να γράφεται με αυτόν τον τρόπο πιο πολύ σε ένδειξη λατρείας, και επειδή ίσως ακόμα τότε να δημιουργεί το η γλώσσα και να είχε αυτή την νοηματική απόδοση που η όρημη γλώσσα, και όταν λέω όμηρο εννοώ όμηρο και πριν λίγο, λοιπόν, Παλαμίδης και Σία. Λοιπόν, η γλώσσα η ελληνική είναι νοηματική γλώσσα, δηλαδή αυτό που λέει το εννοεί. Και πόσες χιλιάδες χρόνια. Έχει και μαθηματική αυτή. Να δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να ξέρουν, έτσι να προπαγανδίσουμε και την άλλη μας εκπομπή, γιατί δεν είπα τίποτα. Έχω γράψει εδώ ένα κάρο πράγματα που είναι τάκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω που έχει τα υπέρ της ελληνικής γλώσσης. Λοιπόν, είναι και μαθηματική, το ξέρουμε αυτό. Και ακόμα και εκεί να ξέρουμε ότι ό,τι λέει το εννοεί. Θα ήθελα οι φίλοι που θα μας παρακολουθήσουν να πάρουν τη λέξη όμικρον. Όμικρον. Και να αριθμίσουν τα γράμματα με τα αντίστοιχα νούμερα. Δηλαδή το όμικρον είναι 70, το μη είναι 40, το γιώτα είναι 10, το κάπα είναι 20 και πάει λέγοντας. Το όμικρον λοιπόν είναι ένας κύκλος, δεν είναι έτσι? Μπράβο. Τι νούμερο νομίζεις ότι δίνουν τα γράμματα του? Εγώ το ξέρω. 360. 360 μοίρες έχει ο κύκλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 7.000 χρόνια περίπου μιλάμε ελληνικά. Αυτά που ακούσατε για την Πολυνησία τα έχει πει ο Γιώζεφσον, γερμανός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, και έχει βγάλει βιβλία για αυτά. Επίσης, διαβάσετε το The Alphabet and the Brain, έναν τόμο ολόκληρο πρακτικά συνεδρίου για το καλό που κάνει η ελληνική γλώσσα στον εγκέφαλο. Έτσι. Και έχω να σας παραθέσω πάρα πολλά βιβλία και πάρα πολλά papers στη διεθνή βιβλιογραφία για όλα αυτά που λέμε. Καλό είναι να ανοίξουν κάποτε και οι Έλληνες καθηγητές και τα ελληνικά πανεπιστήμια προς αυτή την κατεύθυνση, για να κάνουμε καλό στα παιδιά μας, διότι τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας και η γλώσσα είναι η πατρίδα μας.